Καλημέρα! Πέμπτη 5, 5 Μαρτίου 2020 και το πρωινό μας vlog έχει τίτλο «Πονεμένη μακροχρόνια σχέση» και το έχει στείλει μία νεαρή φίλη μόλις 20 ετών. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Είμαι μια κοπέλα 20 ετών. Καλημέρα αγάπη μου. Συγχαρητήρια για τα όσα έχετε χτίσει ως τώρα και βοηθάτε τόσο κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Νιώθω όμως πως πρέπει να πω σε έναν άνθρωπο που ξέρω πως θα με συμβουλέψει ορθά, κάτι που με τρώει. Και εδώ έρχεστε εσείς στην ιστορία. Η δικιά μου ιστορία έχει να κάνει και αυτή με την ερωτική μου πλευρά. Άρα έχεις μια ερωτική ιστορία για μας. Ερωτικό θέμα που λέει η ένα έχουμε σήμερα πάλι. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση η σχέση που έχω είναι από τα 15 μου. Αυτός είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος μου. Α, από πολύ μικρή ξεκίνηση. Ενώ μακροχρόνια σχέση από πολύ μικρή ηλικία. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά και νιώθω πως αλληλοπλάσαμε το χαρακτήρα ο ένας του άλλου. Είτε προς το καλό σε κάποιες καταστάσεις, είτε προς το κακό σε άλλες. Το πρόβλημα μου ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες που είχα ένα οικογενειακό πρόβλημα που με στενοχωρούσε πολύ. Αυτό με πόνεσε τόσο πολύ ψυχολογικά, μου περιγράφει η Φίλη ποιο είναι το οικογενειακό τη πρόβλημα. Μου ζήτησε όμω να μην το αναφέρω στο vlog για να μην προδώσω την ταυτότητά τη. Είναι ένα θέμα μέσα στην οικογένεια τη, το οποίο ήταν στενάχωρο. Αυτό με πόνεσε τόσο πολύ ψυχολογικά που το αγόρι μου ήταν δίπλα μου, ώστε να με κάνει λίγο πιο σκληρή και να μην φοβάμαι να απογοητευτώ από τα πιο κοντινά μου πρόσωπα. Δηλαδή, όταν εσύ πέρασε κάτι δύσκολο, αυτό ήταν δίπλα σου και σε στήριξε. Όταν πέρασε και αυτό σε ένα οικογενειακό πρόβλημα που τον στενοχώρησε επίση, άρχισε να απομακρύνεται από εμένα. Δηλαδή σε στήριξε σε ένα αυτό που περνούσε, αλλά όταν αυτό πέρασε κάτι αντίστοιχο, ε, άρχισε να απομακρύνεται από εσένα. Τον άλλαξε τόσο πολύ αυτό το πρόβλημα, σε σημείο να νιώθω κάθε μέρα φωνές και διαμάχε από όλε τι πλευρέ και να μην ξέρω πώ να πράξω. Δηλαδή αρχίσετε να έχετε καυγάδε. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος γιατί και εκείνο, όπως και εγώ προηγουμένως, πέρασε μια είδους κατάθλιψη, πέρασε πένθος. Όταν α, τελειώσει κάτι, όταν πάθει κάτι κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, όταν πάθουμε μια μεγάλη κακοτυχία, βιώνουμε πένθος στην πορεία. Και το πένθος, ναι, έχει μέσα και η κατάθλιψη. Εγώ ήμουν δίπλα του, παρόλα αυτά, γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν άνθρωπο να σε πιάνει το χέρι στα δύσκολα. Τώρα, μετά από μερικούς μήνες, είναι λίγο καλύτερα ο φίλος μου, αλλά έχουν αλλάξει πολλά. Βλέπω πως το ενδιαφέρον το έχει χαθεί. Μερικές φορές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε στο χρόνο που έχουμε. Ξενέρωσε δηλαδή. Δεν έχει όρεξη ακόμα και για σεξουαλική πράξη. Αλλάζει κάποιες συνήθειές μας λέγοντας και αν χωρίσουμε πώς θα τα βρίσκουμε τότε. Μήπως σε προετοιμάζει για ένα χωρισμό. Και φτάνω στο σημείο να μην ξέρω τι πάει στραβά. Γιατί να αλλάξει έτσι, και για κάποιο λόγο προετοιμάζουμε για χωρισμό. Έχει δίκιο να προετοιμάζει για χωρισμό, γιατί τα πράγματα που κάνει δείχνουν ότι το έχει μέσα στο μυαλό του. Έχω γίνει πιο ουδέτερη και νιώθω τα συναισθήματα μου να αλλάζουν. Είμαι πιο γκρινιάρα και νευρική. Δεν ξέρω αν είναι είδο αυτοάμυνα αυτό, που γίνει γκρινιάρα και νευρική. Είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής σου διαμάχης, ναι. Δεν ξέρω αν θα το ονομάζαμε αυτοάμυνα. Προσπα... Ναι, ναι. Προσπαθείς να επεξεργαστείς μέσα σου το γεγονός ότι τελειώνει η σχέση σου και αυτό σου βγαίνει με γκρίνια και νευρικότητα. Ενώ νιώθω πως αυτόν τον άνθρωπο δεν θέλω να το χάσω από τη ζωή μου. Κάνω όλα αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω αν είδος αυτοάμυνας. Όλα αυτά τα σημάδια που, με δείχνει, που μου δείχνει είναι σαν να μειωθούν προς τα πίσω. Τον αγαπάω πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά δεν ξέρω καν αν όλα αυτά γίνονται επειδή μεγαλώνουμε και αλλάζουμε, επειδή κουραστήκαμε, επειδή ενδιαφερόμαστε για άλλα πράγματα πλέον όπως σχολή και δουλειά. Ξέρω πως δεν υπάρχει περίπτωση να βρίσκεται με άλλη κοπέλα, γιατί όπως μου λέει και ο ίδιος με σέβεται σαν άνθρωπο, ως άνθρωπο, και δεν θα ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο σε εμένα. Θέλω να περάσω κι άλλα μαζί του, αλλά ο τωρινό του χαρακτήρα με στεναχωρεί. Τι να κάνω. Φιλενάδα, τι να κάνει, δεν ξέρω τι να κάνω. Πρώτα απ' όλα θα σου πω εγώ τι θα κάνει, ε. Και δεύτερον, δεν ασχολείται, δεν εξαρτάται μόνο από εσένα τι θα κάνει. Πίνω τσάι σήμερα. Χέρμπαλ, τσάι εφητικό. Δεν εξαρτάται μόνο από εσένα τι θα κάνει, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανόν. Ε, να μου στείλει και update μέχρι να βγει το vlog. Γιατί τα vlog τα γυρίζω κάποιε μέρε πριν και να μου πει ότι ήδη έχετε χωρίσει. Φαίνεται ότι ο φίλο σου θέλει να χωρίσετε. Θα μου πει γιατί να θέλει να χωρίσουμε τώρα μετά από τόσα που περάσαμε μαζί και μετά που τον έχω στηρίξει σε αυτό το δύσκολο που έχει περάσει. Είναι πιο πιθανόν όταν περάσουμε μια ε, μεγάλη ε, ταλαιπωρία ψυχική. Να βγουν βγει, να βγει στην επιφάνεια κρυμμένε μα επιθυμίε, τι οποίε να τι καταπιέζαμε πολύ καιρό. Και μια τέτοια κρυμμένη επιθυμία, που μπορεί να έχει ο φίλο σου, κρυφή επιθυμία, μπορεί να ήταν επιθυμία για ανεξαρτησία. Μια σχέση που κρατάει πέντε χρόνια σε αυτή την τόσο νεαρή ηλικία είναι δεσμευτική. Είναι, ε, ε, σε κρατάει πίσω από το να ζήσει στην ηλικία σου. Ε, δεν έκανε εσύ κάτι λάθο ή αυτό κάτι λάθο, αλλά εκ των πραγμάτων, όταν ξεκινά μια σχέση, όταν ακόμη είσαι στην εφηβεία, και μέσα στην εφηβεία, 15 ετών μέσα στην εφηβεία και αυτό 17 μέσα στην εφηβεία. Ε, ακόμη είσαι πάρα πολύ μικρό, ακόμη εξελίσσεσαι, ακόμη μεγαλώνει, έχει ανάγκη να παίξει κυριολεκτικά να παίξει. Δηλαδή να βρέθει με του φίλου σου, με τι φίλε σου, να. Χα... να. να... να χαζολογήσεις, να μην έχει έγνοιες, να μην έχει ευθύνε απέναντι στο τέρι σου κλπ. Φυσικά, μια ερωτική σχέση έχει και τα καλά τη. Έχει τον έρωτα, έχει τη συντριφερότητα, έχει τη συντροφικότητα, έχει τη φιλία, την κολλητή μου μπορεί να έχουν δύο ερωτικοί σύντροφοι. Φαίνεται όμως πως για τον φίλο σου έχει τελειώσει και έπαιξε αφορμή, έπαιξε ρόλο αφορμής, όχι αιτίας, αυτό που έχει βιώσει το καλοκαίρι. Και ο λόγος είναι επειδή όταν περάσεις κάτι έτσι πολύ έντονο και όταν πενθύσεις, αρχίζεις και επαναξιολογείς τη ζωή σου. Και αντιλαμβάνεσαι ότι θα μπορεί, μπορεί η ζωή μου να τελειώσει αύριο. Και αν τελειώσει η ζωή μου αύριο, για παράδειγμα, θα ήμουν ευχαριστημένος από όσα έχω κάνει μέχρι τώρα. Ή είμαι... 22 ετών και είμαι 5 χρόνια με την ίδια κοπέλα και δεν έχω βιώσει πράγματα να ζήσω ελεύθερο. Το να ζήσω ελεύθερο δεν σημαίνει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Το να ζήσω ελεύθερο σημαίνει και να είμαι μόνο μου, να έχω τον προσωπικό μου χρόνο, να είμαι άνεγνια, να είμαι χωρί έγνυε, να είμαι χωρί ευθύνε συντροφικέ, χωρί υποχρεώσει. Το οποίο εγώ προσωπικά, ω ψυχολόγο αλλά και ω μαμά, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το βιώσουν τα παιδιά στην ηλικία σα. Θα γνωρίζει εφόσον παρακολουθεί τα βίντεο ότι έχω παιδιά στην ηλικία σα. Η κόρη μου είναι 20 ετών και ο γιο μου είναι 23. Θα γίνει 23 τον Αύγουστο. Ε, εγώ χαίρομαι τα παιδιά μου να είναι και μόνα του. Ενώ δεν είμαι από εκείνε τι μαμάδε που θέλω τα παιδιά μου να είναι οπωσδήποτε σε σχέση. Δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα καλό να είσαι από πολύ νωρί σε σχέση και να περάσει τη φοιτητική σου ζωή, να περάσει την πρωτή εφηβική σου ζωή μέσα σε σχέση. Και επίσης ανησυχώ πάρα πολύ για νέα παιδιά, τα οποία παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους σημαντικές, όπως για παράδειγμα που θα σπουδάσουν, που θα ζήσουν, βασισμένα πάνω σε μια σχέση έστω και μακρόχρονη που έχουν σε μια πολύ προώρη ηλικία, η οποία αυτή η σχέση μετά μπορεί να μην κρατήσει, αλλά η επιλογή ζωής να κρατήσει. Παίζει πάρα πολύ σοβαρό ρόλο στην, ε, στο well-being, στην ευεξία ενός ανθρώπου, τι δουλειά κάνει και πού ζει. Αν αποφασίσεις τι θα σπουδάσεις, τι δουλειά θα κάνεις, με βάση τη σχέση που έχεις εκείνη την περίοδο, η οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην συνεχιστεί, τότε μετά θα μείνει η δουλειά, θα μείνει ο χώρος κατοικία και η σχέση θα έχει φύγει. Ε, οι καινούργιες μελέτες πάνω στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου δείχνουν ότι πρόσθιμε το οποίο δεν, ε, δεν σταματούν την να ολοκληρώνονται και αναπτύσσονται μέχρι τα 22, 24, 26 χρόνια. Δηλαδή, μέχρι και τα 26, ο εγκέφαλο μα συνεχίζει να αναπτύσσεται. Άρα, εσύ έχει μπροστά σου ακόμη 6 χρόνια εξέλιξης του εγκεφάλου σου και ο φίλο σου έχει άλλα ακόμη 4. Οι με το οποίο οι λοβοί εδράζονται στο πρόσθημο μέρο του κρανίου, έχουμε τον αριστερό και το δεξιό προμετωπίο φλοιό και είναι ε, ο, χώρο χώρος στον εγκέφαλο μας, τον οποίο εδράζεται η προσωπικότητα μας, η λογική μας, οι απόψει μας κτλ. Δηλαδή μεγαλώνουμε ακόμα μέχρι την ηλικία των 26 ετών. Οπότε, εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος μας φαινόταν υπέροχος και καταπληκτικός για μας τα 15, μπορεί να μην μας φαίνεται υπέροχος και καταπληκτικός για μας τα 20 ή στα 22. Όχι ότι εσύ δεν είσαι υπέροχη και καταπληκτική υπέροχος και καταπληκτικός για εμάς. Να ξέρεις ότι ε, το τέρι μας, ο ταιριαστό άνθρωπος για μας, μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι τον έχουμε φανταστεί, να είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι τον έχουμε πλάσει στο μυαλό μας. Εσύ τώρα έχεις μέσα πλάσει μέσα στο μυαλό σου, ότι το τέρι σου είναι αυτός ο φίλος σου, όπως ήταν πρωτού πάθη τη μετάλλαξη. Στην πραγματικότητα όμως, και θα με θυμηθεί μεγαλώνοντας, μπορεί να καταλήξεις να μάθεις και να αντιληφθείς ότι για σένα το ιδανικό τέρι είναι πολύ διαφορετικό. Όχι εκείνο που θεωρούσες ιδανικό στα 15, στα 17, στα 18, στα 19, στα 20. Και επίσης, επιπλέον, δεν είναι καλή ιδέα να δεχόμαστε συμπεριφορές απαξιωτικές μέσα σε μια σχέση ή να δεχόμαστε την, την απόρριψη από τον σύντροφό μας και να είμαστε εκεί πέρα παθητικοί και να παρακαλούμε να μην μας χωρίσει. Πάρε κορίτσι μου τη ζωή σου στα χέρια σου, αν δεν την έχει πάρει ήδη. Αξιολόγησε αυτή τη σχέση και πε αυτή η σχέση όπω είναι τώρα, όχι όπω ήταν πέρσι. Όχι όπω ήταν πρόπερσι. Όχι όπω ήταν το 17 ή το 16. Τώρα. Όπω είναι τώρα αυτή η σχέση μου κάνει. Και αν αυτή η σχέση όπω είναι τώρα δεν σου κάνει, μπορεί και εσύ, έχει και εσύ την επιλογή να τερματίσει αυτή τη σχέση, γιατί είσαι πάρα πολύ μικρή, είσαι μόλι 20 ετών, η ζωή είναι ολόκληρη, μα ολόκληρη μπροστά σου, είσαι, ούτε δεν είσαι καν στην αρχή της νεότητας, είσαι στην εφηβεία ακόμη. Παρόλο που νομικά είσαι ενήλικας, ψυχολογικά ακόμη είσαι στην εφηβεία. Και ε, μην ανέχεσαι καταστάσεις οι οποίες δεν νίγεις για σένα. Και κάτι το οποίο το έχω δει να συμβαίνει σε πρώιμε σχέσει, σε πρόωρε σχέσει, οι οποίε ξεκίνησαν σε πολύ νεανική πολύ νεαρή ηλικία, πολύ πρώιμη ηλικία, και πήγαν πολύ καιρό, δηλαδή μπορεί μια σχέση όπω τη δική σου για παράδειγμα, το έχω παρατηρήσει κάποιε φορέ ότι μπορεί να χωρίσει αυτό το ζευγάρι, μπορεί να μείνουν χώρια για δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, ένα χρόνο, τρία χρόνια πόσο, να ξεδώσουν, δηλαδή να ζήσουν ω ελεύθεροι άνθρωποι, χωρί τι υποχρεώσει μια σχέση, να καλαμπορίζουν με του φίλου του, να πηγαίνουν ταξίδια, να πηγαίνουν εκδρομέ, να ζήσουν ελεύθεροι και μετά να τα ξαναβρούν. Και όταν τα ξαναβρούν, να έρθουν να γνωρίσουν ένα νέο άνθρωπο, όριμο άνθρωπο, ο οποίο να μην έχει αποθυμένα. Γιατί δεν θε να ζήσει μια ζωή με αποθυμένα που τώρα προφανώς έχει ο φίλος σου αποθυμένα, μετά θα μπορεί, μπορεί να έχεις και εσύ. Αποθυμένα με την έννοια πράγματα που θα ήθελες να κάνεις. Πρα, αποθυ, και αν μπορεί να είναι τα αποθυμένα ενός νέου ανθρώπου που έχει μπει σε μια σοβαρή σχέση ζωής από πολύ νωρίς από την εφηβεία. Μπορεί να του μείνει αποθυμένο το να ταξιδέψει και να ζήσει σε ξένες χώρες. Μπορεί να του μείνει αποθυμένο το να εργαστεί σε ξένες χώρες μπορεί να του μείνει αποθυμένο το να ακολουθήσει κάποιο χόμπι που λόγω του περιορισμένου χρόνου, λόγω της σχέσης, να μην μπορούσε να το ακολουθήσει. Μπορεί να του μείνει αποθυμένος κάποιο έρωτας που δεν μπόρεσε να το βιώσει επειδή βρισκόταν σε αυτή τη σχέση. Πολλά πράγματα μπορούν να είναι αποθυμένα και δεν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας γιατί η ζωή είναι μεγάλη. Ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων αυξάνεται και είναι πάνω από τα 80 χρόνια, δηλαδή σκέψου. Είσαι στο εν ίσω και στο εν πέμπτο τη ζωή σου. Γιατί μπορεί στη δικιά σα τη, τη, γενιά να πάτε μέχρι τα 100. Οπότε μη βιάζεσαι να ρίξει άγκυρα. Ε, δες Δε την αξιοπρέπεια σου. Προστάτευσε τον εαυτό σου. Ε, και μπορεί να τελειώσει αυτή η σχέση σεβαστικά. Τα σημάδια που λες δείχνουν ότι ο φίλος σου θέλει να τελειώσει τη σχέση. Και εάν δυσκολευτείς μετά το χωρισμό, τότε κάνει ψυχοθεραπεία. Γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ψυχοθεραπεία μας βοηθάει πολύ στο να διαχειριστούμε και ένα χωρισμό και όχι μόνο σε άλλα πράγματα. Έχεις την αγάπη όλων. Καλημέρα.